Και να καλωσορίσουμε και ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση τον κύριο Δημήτρη Θεοχάρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μακεδονικής Εταιρείας Χαρτουμέλ. Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, από τον Περισσό και καλό μήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας καλωσορίζω και εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Και την ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, επιτέλους, μετά από 30 μέρες καιρό Λονδίνου, επανήλθαμε λίγο σε καλοκαιρινό καιρό. Κύριε Θεοχάρη, χαιρετίσματα στην πόλη μου να δώσετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα να ξεκινήσουμε. Σήμερα, φέτος, συμπληρώνεται 56 χρόνια λειτουργίας και 11 χρόνια στα οποία είστε μέλος του ομίλου PAC Group. Αν θέλετε, μιλήστε μας λίγο για το DNA της εταιρείας, έτσι ούτως ώστε με κάποιο τρόπο να μπουν στην κουβέντα μας και όσοι μας παρακολουθούν. Καταρχήν, να πούμε λίγο ποια είναι η εταιρεία και τι ακριβώς κάνει. Ουσιαστικά η ΜΕΛ, αν δει κάποιος την ιστορία της, απεικονίζεται και η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας. Η ΜΕΛ παράγει χαρτόνι συσκευασίας τροφίμων ως επιτοπλίστων και άλλων προϊόντων. Ουσιαστικά όταν παραγγέλνεται τρόφιμα στο σπίτι, το κουτί που έρχεται με την τροφή είναι ελληνικό χαρτόνι, είναι από ελληνικό χαρτόνι. Επίσης, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, ό,τι βλέπετε συσκευασμένο, κονφλέικς, ρύζι, άλλα προϊόντα που είναι συσκευασμένα σε χαρτόνι, αυτό ως επιτοπλίστων είναι ελληνικό. Η ΜΕΛ είναι ένα εργοστάσιο που έγινε τη δεκαετία του 60, γι' αυτό έτσι να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, όταν υπήρχε η βιομηχανοποίηση της χώρας, η εκβιομηχάνηση της χώρας. Έγινε λοιπόν αυτή η πολύ σύγχρονη τότε μονάδα στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον τότε ιδρυτή μας τον Λαδόπουλο. Αρχές δεκαετίας του 80 ακολουθήσαμε την ιστορία της βιομηχανίας τότε και είχαμε πολλά σημαντικά προβλήματα. Η εταιρεία είχε σημαντικά προβλήματα οριστότητας, περίληφθε στον οργανισμό ανασυγκρότησης, στις προβληματικές επιχειρήσεις. Θεωρήθηκε τότε για τους νεότερους ότι δεν πρέπει να αφαιθεί να σβήσει, γιατί ήταν μια πολύ βασική βιομηχανία για την ελληνική οικονομία. Να θυμίσω ότι παράγουμε το προϊόν το οποίο συσκευάζει τα ελληνικά τρόφιμα μεταξύ άλλων, τα οποία μετά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Οπότε περίληφθε στο ελληνικό δημόσιο, όπως πολλές άλλες βιομηχανίες σημαντικές της χώρας. Το 98, που τότε ήταν η περίοδος των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήθηκε. Περίληφθε στα χέρια Έλληνα επιχειρηματία, του κυρίου Οικονόμου, και το 2012, μετά την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, που υπήρξε μια νέα τάση τότε επενδύσεων από το εξωτερικό, γίναμε μέλος του PAC Group, το οποίο, ουσιαστικά να μιλήσω και λίγο για το group, έχει δύο μεγάλους κλάδους. Είναι ο κλάδος της συσκευασίας, στον οποίο εμείς ενταχθήκαμε και πλέον είμαστε το τρίτο μεγαλύτερο group στην Ευρώπη. Και υπάρχει ο κλάδος των τροφίμων, όπου εκεί το group είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μαγιάς στον κόσμο. Και έκτοτε τα τελευταία 11 πλέον χρόνια η ΜΕΛ έχει μια διαρκώς ανωδική πορεία με επενδύσεις, με αύξηση παραγωγικότητας, με βελτίωση του προϊόντος και με διαρκής επέκταση των πωλήσεων σε χώρες ανά την Ευρώπη. Πλέον πουλάμε σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, θα έλεγα, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και Τουρκία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς πήγε το 2022, κύριε Θεοχάρη, και πώς εξελίσθηκε το πρώτο εξάμηνο, ας πούμε το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσης οικονομικής χρήσης. Κοιτάξτε, ζούμε την τελευταία τριετία μια περίοδο πάρα πολύ ταραγμένη. Ξεκινώντας από την περίοδο της πανδημίας, η πανδημία ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε πάρα πολύ την ΜΕΛ. Θα μου πείτε και ποιον δεν επηρέασε. Αλλά εμάς μας επηρέασε για ένα λόγο παραπάνω, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη για να παράξουμε το χαρτόνι το οποίο εσείς πετάτε στους μπλεκάδους. Όταν λοιπόν κλείσανε τράπεζες, γραφεία, εργοστάσια, μαγαζιά, ξαφνικά παγκοσμίως δεν υπήρχε πρώτη ύλη. Οπότε ενώ υπήρχε δυνατότητα να παράξουμε, τα εργοστάσια δουλεύανε όλη την περίοδο της πανδημίας, δεν κλείσαμε ούτε μία μέρα, ξαφνικά δημιουργήθηκε παγκόσμιο πρόβλημα έβρεσης πρώτης ύλης. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε κατανάλωση από όλους εσάς για να μπορέσει μετά να έρθει στα χέρια μας. Αυτό φυσικά οδήγησε σε μια εκτόξευση της τιμής, δραματική εκτόξευση της τιμής σε ένα βράδυ ουσιαστικά. Όλα αυτά φυσικά μετά από την πάροδο των μηνών κάπως εξομαλύνθηκαν. Οφείλω να πω βέβαια ότι τη δεύτερη χρονιά ουσιαστικά της πανδημίας, ο κλάδος της συσκευασίας εν γέννη και του τροφίμου πέρασε καλές ημέρες. Γιατί ήσασταν όλοι στα σπίτια σας και καταναλώνατε τροφή που ερχόταν με συσκευασία στο σπίτι. Και φυσικά στα σούπερ μάρκετ που πηγαίνανε όλοι και ψώνιζαν για το σπίτι. Οπότε η περσινή χρονιά για όλους τους κλάδους που είχαν σχέση με το τρόφιμο και φυσικά και η συσκευασία
ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Αυτό βέβαια που ξέραμε όλοι είναι ότι μόλις λήξει η πανδημία και τα πράγματα επανέλθουν σε μια κανονικότητα, τα πράγματα σιγά σιγά η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και θα επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ωστόσο, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πληθωριστικές πιέσεις, το άνοιγμα φυσικά της κοινωνίας μετά τη λήξη της πανδημίας και τα πράγματα αλλάξανε αρκετά γρήγορα, αρκετά πιο γρήγορα και είμαστε ακόμα σε μια αρκετά ταραγμένη κατάσταση από πέρσι το καλοκαίρι. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχει εισέλθει όχι η χώρα, γιατί όταν μιλάω για σε παγκόσμια κλίμακα. Η ΜΕΛ είναι μια βιομηχανία πολύ εξωστρεφής και διεθνοποιημένη, οπότε όταν συμβαίνει κάτι στη Ρωσία ή στην Κίνα, την άλλη μέρα το βλέπουμε στα νούμερα μας. Πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ύφεση. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολλοί από εμάς, πολλοί των ακροατών ίσως που ενημερώνονται το ήδη το διαβάζουν, αλλά αυτή τη στιγμή η κατανάλωση βιώνει μια ύφεση, η οποία από ό,τι βλέπω από αναλυτές μάλλον θα πάει και για την επόμενη χρονιά. Η οποία ίσως και να σχετίζεται με τον πληθωρισμό, κύριε Θεοχάρη. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι μια παράμετρος. Σίγουρα ο πληθωρισμός έχει οδηγήσει κάποια νοικοκυριά στο να μην μπορούν να καταναλώσουν αυτά που καταναλώνανε πριν. Από την άλλη, τα αυξημένα κόστη, που ακόμα υφίστανται, δεν επιτρέπουν στις εταιρείες να κατεβάσουν τα κόστη εκεί που ήταν προ-πανδημίας. Ας πούμε, εμείς, ηλεκτρικό ρεύμα, ας πούμε, που είναι το 40% του κόστους μας, πληρώνουμε 2,5 φορές πάνω ακόμα από την τιμή προ-πανδημίας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πέσουμε στις τιμές προ-πανδημίας. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Να μην πω για τα χημικά και για όλα αυτά έτσι. Άρα λοιπόν σίγουρα μια παράμετρος είναι ο πληθωρισμός. Δεύτερη παράμετρος είναι τα κόστη που δεν επιτρέπουν τις τιμές να πέσουν εκεί που ενδεχομένως θα θέλανε οι καταναλωτές. Και σίγουρα ένα ποσοστό έχει να κάνει και με την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, σε μια περίοδο που όλοι λένε ότι έχει πέσει κατανάλωση, τα καταστήματα γκρινιάζουν, τα σούπερ μάρκετ διαμαρτύρονται, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και οι πτήσεις είναι γεμάτες. Άρα λοιπόν ο κόσμος που, το κομμάτι του κόσμου που έχει τη δυνατότητα να δαπανίσει, εδώ και ένα χρόνο, προφανώς και λόγω της πανδημίας, επιλέγει να εξοδέψει τα χρήματά του διαφορετικά. Το ζητούμενο λοιπόν τώρα είναι ποιο είναι το νέο normal. Όλοι αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Αν αυτές οι συνήθειες θα παραμείνουν, προφανώς και δεν μπορεί να παραμείνουν για επαόριστον. Και αν φυσικά το κομμάτι του πληθυσμού που αδυνατεί να, αυτή τη στιγμή να καταναλώσει αυτά που κατανάλωνε πριν, αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη. Και φυσικά και αν τα κόστη, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως τη ΜΕΛ, αν τα κόστη κάποια στιγμή επανέλθουν σε μια πιο χαμηλή στάθμη. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε τεράστια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντέξουν και τον ανταγωνισμό, αλλά τα κόστη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλά ακόμα. Οι ενδείξεις για το πρώτο πεντάμενο του 23 ποιες είναι, κύριε Θεοχάρη? Κοιτάξτε, να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά εργοστάσια του εξωτερικού τα οποία παραμένουν κλειστά. Κλειστά, λήψη παραγγελιών ή λόγω του ανταγωνισμού. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει και είμαστε 6 μήνες. Η εταιρεία έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και το θεωρώ και δείχνει αυτό το μέταλλο της εταιρείας και τη δύναμη που έχει αποκτήσει και τη δυναμικότητα μετά από 6 δεκαετίες. Έχουμε καταφέρει και με γρήγορα αντανακλαστικά κάποιες αγορές που δείξανε πολύ μεγάλη πτώση, όπως οι αγορές της Βόρειας Αφρικής ή της Τουρκίας, που λόγω των εγγενών και οικονομικών προβλημάτων ουσιαστικά έχουν, δεν θα λέγα καταρρεύσει, αλλά έχουν δείξει σημαντικά σημεία πτώσης. Καταφέραμε και τα αναπληρώνουμε τώρα με άνοιγμα σε νέες ευρωπαϊκές αγορές. Ουσιαστικά πλέον έχουμε παρουσία σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία έχει καταφέρει στους 6 μήνες και βαδίζει σε κερδοφόρα χωράφια, αλλά φυσικά όχι σε ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους 18 μήνες, που επαναλαμβάνω είναι ένας άλλος κόσμος, αυτό που ζούσαμε μέχρι τα μέσα του 22, με αυτό που βιώνουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι και όλη η βιομηχανία το έχει καταλάβει ότι φέτος και η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά προσαρμογής και ούτως ή άλλως γι' αυτό και ακριβώς ετοιμαζόμαστε και για την ανάκαμψη της οικονομίας όταν αυτή έλθει μετά από 1 ή 2 χρόνια. Έχουμε ήδη εκπονήσει και έχει εγκριθεί από τη διοίκηση του γκρουπ, ενώ ένα τετραετές επενδυτικό πλάνο στη τάξη των 16 εκατομμυρίων.
προκειμένου η εταιρεία να καταφέρει να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική, το προϊόν της να παραμένει διαρκώς, να βελτιώνεται διαρκώς και η παραγωγικότητα σταδιακά να αυξάνεται και αυτή. Να μας πείτε λίγο από ποιες πηγές προέρχεται η ανακύκλωση, τι σε ανακύκλωση που κάνει η ΜΕΛ, κύριε Θεοχάρη. Κοιτάξτε, ουσιαστικά η ΜΕΛ τι αξιοποιεί, παράγει περίπου 120.000 τόνους χαρτονιού το χρόνο και πώς το κάνει, αξιοποιώντας περίπου ισόποση ποσότητα πρώτης ύλης που είναι το χαρτί που πετάτε στους μπλεκάδους ή το χαρτί που τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, όταν αδειάζουν τα προϊόντα, ναι, μετά τις κούτες τις ουσιαστικά τις εκποιούν. Υπάρχουν εταιρείες συλλογής χάρτου, οι οποίες μας προμηθεύουν και έχουμε και εμείς μια μονάδα συλλογής στο εργοστάσιο που συλλέγουμε τοπικά από τον νομό Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά η ΜΕΛ απορρυπαίνει την χώρα συλλέγοντας και επαναξιοποιώντας περίπου το 1 τρίτο της ποσότητας χάρτου που συλλέγεται πανελλαδικός. Είμαστε περίπου 300 με 350.000 τόνοι το χρόνο συλλέγονται στην Ελλάδα παλαιού χάρτου. Η ΜΕΛ καταναλώνει περίπου τους 120.000 και τα υπόλοιπα εργοστάσια χάρτου φυσικά που υπάρχουν στη χώρα καταναλώνουν περίπου όσο καταναλώνει και η ΜΕΛ. Φτάνουμε λοιπόν περίπου στις 200-250.000 τόνους. Το υπόλοιπο, υπόλοιπη ποσότητα εξάγεται εκτός, γιατί ξέρετε αυτό το που πετάτε εσείς ως σκουπίδι είναι προϊόν. Το υπόλοιπο λοιπόν εξάγεται εκτός. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι με πρωτοβουλία της ΜΕΛ πρόσφατα συστήθηκε, θα δοθεί και κάποια δημοσιότητα το επόμενο διάστημα, η Ένωση Βιομηχανιών Χάρτου Ελλάδος. Είμαστε 7 εργοστάσια τα οποία συστήσαμε την ένωσή μας. Είναι εργοστάσια που παράγουν χαρτόνι. Εντάξει, το χαρτόνι το δικό μας το παράγει μόνο η ΜΕΛ. Άλλα εργοστάσια παράγουν το χαρτόνι, το καφέ, το κυματοειδές που βλέπετε, οι μεγάλες συσκευές που αγοράζετε, συσκευάζονται σε αυτό, η χαρτί υγείας. Και το επόμενο διάστημα θα δοθεί και δημοσιότητα σε αυτό, γιατί είμαστε ένας κλάδος που χρήζει προσοχής και χρήζει και στήριξης από τις αρμόδιες αρχές, όχι απαραίτητα οικονομικής. Αλλά είμαστε ένας κλάδος που συνεισφέρουμε σημαντικά στην ελληνική οικονομία και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε, είναι η δικιά μας ευθύνη, να αναδείξουμε τη σημασία που έχουμε και για, και για την κυκλική οικονομία, αλλά και για το σημαντικό αποτύπωμα που έχουμε στην ελληνική οικονομία, γιατί δεν είναι μόνο ο κύκλος εργασιών που έχουμε εμείς, είναι ο κύκλος εργασιών που διανέμουμε στην τοπική οικονομία και είναι και φυσικά η στήριξη που δίνουμε στα τοπικά προϊόντα. Γιατί με το προϊόν το δικό μας συσκευάζονται και ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Και με έμφαση στην κυκλική οικονομία, που είναι και η οικονομία του μέλλοντος. Γίνεται πολλή συζήτηση, κύριε Θεοχάρη, για την κυκλική οικονομία. Εσείς είστε στην αιχμή αυτής της νέας φιλοσοφίας. Κοιτάξτε, αυτό που είναι τώρα το νέο τρέντ, για μας είναι η πραγματικότητα από το 1967. Ο τότε ιδρυτής μας ήταν που έβλεπε πολύ μπροστά και έκανε μια εταιρεία που βασίζεται στην ανακύκλωση. Όταν η λέξη αυτή ήταν άγνωστη στον μέσο Έλληνα. Εμείς ουσιαστικά ζούμε από την κυκλική οικονομία, παίρνουμε το χαρτόνι και το ξανακάνουμε σε λίγες ώρες, παίρνουμε, συγγνώμη, το παλιό χαρτο, είτε αυτό είναι εφημερίδα, είτε αυτό είναι οποιαδήποτε φύσης χαρτί περισυλλέγεται και σε λίγες ώρες, μέσα από ένα βέβαια πολύ εντυπωσιακό εργοστάσιο, πολύ μεγάλο και πολύ εντυπωσιακό, καταλήγει σε λίγες ώρες να ξαναγίνεται χαρτόνι και ταξιδεύει πάλι σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το κάνουμε αενάως όλη τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο, 24/7. Επιπλέον δεν είναι μόνο η παραγωγή του χαρτονιού στην οποία εμείς βασιζόμαστε στην κυκλική οικονομία, ακόμα και η μονάδα βιομάζας που έχουμε για να στεγνώνουμε το χαρτί. Αυτή τη στιγμή, γιατί η εταιρεία μας θεωρείται και είναι πράσινη, είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που συντάξαμε ESG report πέρσι και μάλιστα πήραμε και ESG δάνειο χαμηλότοκο λόγω του report αυτού. Είμαστε μια μονάδα που έχει λέβητες για να στεγνώνουμε το χαρτί που δεν χρησιμοποιούμε μαζούτ, δεν χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα pellet και μάλιστα με μια σημαντική επένδυση που γίνεται τώρα 500.000 ευρώ προσπαθούμε να τη μετατρέψουμε και να καίμε πλέον παλαιή ξυλία, δηλαδή παλέτες και οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή σε ξύλο υπάρχει και πετιέται ή δεν έχει πού να πάει, θα το παίρνουμε και αυτό να το καίμε, ουσιαστικά βελτιώνοντας ακόμα την κυκλικότητα της δικιάς μας οικονομίας και απορρυπαίνοντας ακόμα παραπάνω την τη χώρα.
Ουσιαστικά μας απαντήσατε, υποθέτουμε, αν κάτι έχετε να συμπληρώσετε, με χαρά να σας ακούσουμε. Και ποιες είναι οι κινήσεις σας απέναντι... Εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι αναφορικά με τα κόστη. Αυτό θα ρωτήσω η Μαρία. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι, να μιλήσω για την ενέργεια που είναι το φλέγον θέμα για εμάς εδώ και 3 χρόνια, επαναλαμβάνω, το ηλεκτρικό ρεύμα για τις ενεργοβόρες σε βιομηχανίες όπως η ΜΕΛ, που δεν είναι πολλές στη χώρα. Η υψηλή τάση είναι 9 εργοστάσια και στη μέση τάση είναι περίπου άλλα τόσα που έχουν έτσι πολύ μεγάλες καταναλώσεις. Αυτοί έχουμε απομείνει στη χώρα και πρέπει να στηριχθούμε. Και πρέπει να στηριχθούμε γιατί, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και γιατί το λέει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πόσα εργοστάσια είπατε έχετε απομείνει, πόσα εργοστάσια? Στην υψηλή τάση που θεωρείται η ενεργοβόρα βιομηχανία είμαστε 9. Και στη μέση τάση που επίσης υπάρχουν μεγάλοι καταναλωτές είναι περίπου άλλα 10. Μάλιστα. Αυτά είναι η μεγάλη βιομηχανία στη χώρα είναι αυτή. Έτσι. Και πρέπει να στηριχθεί, πηγαίνουμε καλά. Για να ξέρουμε ποιους θα φορολογήσουμε, κύριε Θεοχάρη, γιατί αυτή τώρα είναι η κουβέντα. Όχι. Αστείο, κύριε Θεοχάρη, αστείο ήταν αυτό. Αστειευόμαστε. Να σας το λέω γιατί, ας πούμε, ακούγαμε τόσα χρόνια για τη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός. Και το δέχομαι ότι φυσικά ο τουρισμός είναι ένας μεγάλος πυλώνας της χώρας. Αλλά όπως είπε και η έκθεση Πισαρίδη που η νυν κυβέρνηση, η απερχόμενη τέλος πάντων κυβέρνηση, είχε παραγγείλει μέσα στον κορονοϊό, είπε ότι καμία σοβαρή δυτική χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας που είναι η βιομηχανία, η οποία πρέπει να είναι εισάξια του τουρισμού. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια βιομηχανία που είναι περίπου στο 10% και πρέπει άμεσα και γοργά, αυτό έλεγε η έκθεση Πισαρίδη, να πάει στο 15, 20, 22% όπως είναι και ο τουρισμός. Και αυτό το απέδειξε με τον πλέον έμπρακτο τρόπο η βιομηχανία στην πανδημία. Όταν ήταν όλοι κλειστοί, είχαν το χέρι απλωμένο για βοήθεια και εμείς δουλεύαμε 365 μέρες το χρόνο, 24/7, και κρατήσαμε την οικονομία ανοιχτή. Μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι στα σπίτια τους και να καταναλώνουν, γιατί εμείς παράγαμε χαρτόνι και οι υπόλοιπες βιομηχανίες τροφίμων παράγαν τα τρόφιμά τους. Εκεί δείξαμε λοιπόν το ισχυρό μέταλλο που έχει η βιομηχανία. Και τώρα λοιπόν τι λέμε, ότι πρέπει όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες σε όλο τον πλανήτη στηρίζουν τη βαριά τους βιομηχανία, γιατί ακριβώς πρέπει, δεν γίνεται μια βιομηχανία που έχει το 40% του κόστου τους η ενέργεια να έχει το ίδιο ρεύμα με ένα μαγαζί στη γειτονιά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο οξύμορο εδώ και 2 χρόνια να πληρώνουμε το ίδιο ρεύμα ένα μεγάλο ενεργοβόρο εργοστάσιο με ένα ψιλικατζίδικο στη γειτονιά. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται πουθενά στον πλανήτη. Πουθενά. Και μάλιστα αν δείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, η οποία με διάφορες ανακοινώσεις και του Επιτρόπου και χθες μάλιστα με ανακοινώσεις πλέον επίσημες, είπε ότι πρέπει οι χώρες να σταματήσουν πλέον την οριζόντια βοήθεια, συνδρομή στα νοικοκυριά ή σε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί πλέον έχουν πέσει κάπως οι τιμές αισθητά. Αλλά πρέπει να συνεχίσει η συνδρομή στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Και σε όχι σε όλες τις επιχειρήσεις, προφανώς αυτές που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω του ενεργειακού κόστους. Να αναφέρω ότι πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Βιομηχανιών Χάρτους, σαν αυτή που συστήσανε πρόσφατα εδώ, τον ΕΒΙΧΕ, που είπαν ότι πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια, που βλέπουν ότι οι τιμές θα είναι πάνω από τα 100 ευρώ, νούμερο απαγορευτικό για βιομηχανίες σαν ενεργοβόρες, θα κρατήσουν τις τιμές μέχρι 60 ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε αναδείξει οι ενεργοβόρες βιομηχανίες από την αρχή του έτους με επιστολές, με επιστολή του ΣΕΒ, του ΣΒΕ, όλων των ενώσεων που εστάλει στην κυβέρνηση. Υπήρξαν ευήκο ΑΟΤΑ, οφείλω να το πω. Υπήρξαν ανακοινώσεις λίγο πριν τις εκλογές ότι θα δοθεί μια συνδρομή στις ενεργοβόρες βιομηχανίες στα επόμενα διάστημα, γιατί αλλιώς δεν αντέχεται ο ανταγωνισμός όταν έρχεται προϊόντα από διπλανές χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, εμπάργκο στην Ρωσία, ή από την Ασία που δεν έχουν εμπάργκο στη Ρωσία και έχουν ρεύμα πολύ φτηνότερο από πριν και εμείς έχουμε 2,5 φορές πάνω από πριν. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε Έχει γίνει κατανοητό, κύριε Θεοχάρη, και καλά κάνετε, γιατί δίνετε και την άλλη πλευρά, η οποία δεν ακούγεται συχνά, αλλά εδώ το δικό μας κανάλι είναι πάντοτε φιλόξενο, για να μπορεί ο μέσος Έλληνας να καταλαβαίνει ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή που μπορεί να χωρίζει μια μεγάλη ενεργοβόρα βιομηχανία είναι και ένα απλό καταναλωτή. Που έχει 250 οικογένειες και επηρεάζει 5.500 οικογένειες από τον κύκλο εργασιών της που διανέμεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέσω των συνεργατών. 5.500 οικογένειες επηρεάζονται από ένα μόνο εργοστάσιο.
το οποίο αυτή τη στιγμή, λόγω της, και επαναλαμβάνω αυτό που λέω, δεν είναι, το λέει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι οι ενεργοφόρες βιομηχανίες οφείλουν να έχουν ένα tailor-made συμβόλαιο βάσει του προφίλ τους. Και αυτό το είχαμε για δεκαετίες. Πάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση να επανέλθει και να το ξανασυζητήσει. Με το καλό, μόλις σχηματιστεί, ελπίζουμε την 25η Ιουνίου. Πάμε να μας μιλήσετε για τα επενδυτικά σχέδια, κύριε Θεοχάρη, που αφορούν μονάδα παραγωγής ρεύματος. Ναι, κοιτάξτε, όπως σας ανέφερα πριν, εμείς έχουμε καταρχήν λόγω της κατάστασης που υπήρχε πάλι στο ρεύμα, αναγκαστήκαμε να κάνουμε φέτος και πέρσι επενδύσεις 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν επενδύσεις που τις είχαμε προγραμματίσει, αλλά τις κάναμε εκτάκτως, μόνο και μόνο για να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος, που έχουμε βάλει στόχο να μειώσουμε 20% την κατανάλωση ρεύματος μέχρι τον έκτο του 2023 και είμαστε πολύ κοντά εκεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας. Τώρα, το επόμενο φέτος και τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε προγραμματίσει ένα πλάνο 14 εκατομμυρίων ευρώ επενδυτικό, το οποίο έχει να κάνει με διάφορες εξοικονομήσεις κόστους, με τη βελτίωση του προϊόντος, αλλά και με την μερική ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Την ίδια ώρα τρέχει ένα project 8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο. Είναι μια επένδυση η οποία ξεκίνησε, οργανώθηκε και στήθηκε πριν από 3 χρόνια. Είμαστε στο τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεων, το οποίο πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Και μετά, αμέσως μετά, θα ολοκληρωθεί η επένδυση, η οποία ελπίζουμε να λειτουργήσει αμέσως μετά τις αδειοδοτήσεις την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Σκεφτείτε, για να δείτε πόσο σημασία έχει μια βιομηχανία, ότι για να γίνει αυτή ακριβώς η επένδυση, δεν είχαμε φυσικό αέριο στην περιοχή. Ήρθε ο αγωγός φυσικού αερίου για να γίνει το project αυτό και τώρα όλος ο δυτικός νομός Θεσσαλονίκης έχει φυσικό αέριο εξαιτίας της επένδυσης που έκανε η ΜΕΛ. Μάλιστα. Σε επίπεδο εξαγωγών, είναι κάποιες χώρες φέτος που ετοιμάζετε να εισέλθετε, κύριε Θεοχάρη? Κοιτάξτε, μας λείπανε κάποιες χώρες από το πορτφόλιο. Μας έλειπε η Ιρλανδία, μας έλειπε η Πολωνία, μας έλειπε η Γαλλία. Είναι χώρες τις οποίες τώρα το τμήμα πωλήσεων ταξιδεύει διαρκώς και προσπαθούμε να πάμε όσο γίνεται και πιο ψηλά στην Ευρώπη, να πιάσουμε και τις παρυφές. Προκειμένου, έχουμε βάλει στόχο το 24 να έχουμε παρουσία σχεδόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι, όπως σας είπα, κάποιες χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου έχουν δείξει πολύ μεγάλη πτώση οικονομική, οπότε πλέον δεν συμφέρει να. Τα επίπεδα τιμών εκεί έχουν πέσει δραματικά. Οπότε προσπαθούμε να εισέλθουμε και να τοποθετηθούμε πιο δυναμικά σε χώρες που είναι πιο οικονομικά πιο ανθεκτικές. Και εφόσον γίνει αυτό, φυσικά μετά να δούμε και αν θα γίνει μια ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στο μέλλον, να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εταιρείας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία, κύριε Θεοχάρη. Αλήθεια είναι ότι μας βάλετε έτσι στα βαθιά νερά που είναι και ενδιαφέροντα της ελληνικής βιομηχανίας χάρτου και τις προοπτικές αυτής. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.